Ας έρθουμε όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να δούμε γιατί, τι επηρεάζει εν πάση περιπτώσει αυτός ο αριθμός, ο τόσο πολυθρύλητος αριθμός και πολυσυζητούμενος 666, και γιατί δεν πρέπει να παραλάβουμε η αδίποτε κάρτα με 666. Τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, του σταθμού, του καναλιού 67, είναι 3464-298, 3472-681 και 3466-700. Μπορείτε σε αυτά τα τηλέφωνα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να παίρνετε τηλέφωνα και να υποβάλλετε τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας. Αμέσως μετά από αυτό που θα σας πω, θα έρθω στα δικά σας ερωτήματα και στις δικές σας απορίες. Ο αριθμός, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και ευσεβείς μου χριστιανοί, 666, όπως έχω πει πολλές φορές και στις συγκεντρώσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα αυτό και από άλλες τηλεοράσεις και μέσω εντύπων και περιοδικών, αυτό καθεαυτό το 666, προσέξτε παρακαλώ αν θέλετε εδώ η προσοχή σας για να μην παρεξηγηθώ και να μην παρεξηγήσει αυτά τα οποία θα λεφθούν αυτή τη στιγμή. Ο αριθμός 666, αυτός καθεαυτός, είναι ένας αφηρημένος και ουδέτερος αριθμός. Ούτε καλός είναι, ούτε και κακός. Τι θέλω να πω. Δεν είναι ένας μαγικός αριθμός ο 666. Δεν έχει κάποια ενέργεια διαβολική απάνω του. Είναι ένας αριθμός όπως είναι όλοι οι αριθμοί που υπάρχουν στην αριθμητική. Είτε αυτός λέγεται 1, είτε λέγεται 30, είτε λέγεται 554, είτε λέγεται 1258, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, είτε λέγεται 666. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα βιβλίο, την Αγία Γραφή παραδείγματος χάρη, έτσι, η οποία Αγία Γραφή έχει, παράδειγμα, 864 σελίδες. 864 σελίδες. Λοιπόν, μέσα στην παλαιά, στην Αγία Γραφή, ανοίγω εδώ πέρα και βλέπω σελίδα 655, 666, 664, 665, 666 σελίδα. 666 σελίδα. Τι θα κάνουμε, φίλοι και φίλες, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, θα τη σκίσουμε τη σελίδα αυτή, επειδή υπάρχει απάνω αναγραμμένος ο αριθμός 666, νομίζω ότι είναι η απάντηση πολύ εύλογη και κατανοητή. Φυσικά και όχι. Άρα λοιπόν, να που 666, σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον, δεν είναι κάτι φοβερό. Αλλά είναι ένας αριθμός όπως είναι και οι άλλοι αριθμοί μέσα στην Αγία Γραφή. Άλλο παράδειγμα. Πάμε σε ένα μεγάλο δρόμο της Νέας Υόρκης που υπάρχουν πλήθος κτηρίων και πολυκατοικιών και υπάρχει ο αριθμός 1 στην πολυκατοικία, 2, 3, 4, 5 και το καθεξής, φτάνουμε στον 600, στον 660, 664, 665, 666, 667 και συνεχίζει. 1000, 1500 δεν ξέρω μέχρι που πάει. Λοιπόν, υπάρχει μια πολυκατοικία εκ των πραγμάτων με τον αριθμό 666, η οποία είναι μετά το 665 πολυκατοικία και πριν από την 667 πολυκατοικία. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε πορτόζα να την πετάξουμε επειδή έχει πάνω αναγεγραμμένο τον αριθμό 666? Φυσικά και όχι. Άρα λοιπόν, για να μην σας κουράζω άλλο, όταν ο αριθμός αυτός, ο 666, είναι ένας αριθμός τυχαίος και άξονα αριθμός, προηγείται το 665 και έπεται το 667, ένας τυχαίος λοιπόν και αφηρημένος και άξονα αριθμός, τότε αυτός ο αριθμός είναι ουδέτερος, είναι αθώος και δεν έχει τίποτα, μα τίποτα το μεμπτό και τίποτα το κακό και τίποτα το διαβολικό απάνω του. Δεν είναι λοιπόν μορμολίκιο, φόβος και τρόμος ο αριθμός 666. Πότε όμως καθίσταται ο αριθμός αυτός σφράγισμα, όπως αναφέρει η Αποκάλυψη, θεωρείται ένας αριθμός πλέον επάρατος, κατηραμένος και ευδελικτός και καλούμεθα όλοι οι χριστιανοί να μην πάρουμε αυτόν τον αριθμό 666. Πότε? Τότε και μόνον, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, όταν ο αριθμός αυτός καθίσταται
έβλημα, σύμβολο και είναι, γίνεται ειδωλοποιημένος αριθμός του Αντιχρίστου. Όταν αυτός ο αριθμός εκφράζει πλέον ιδέα, εκφράζει πλέον ένα πρόσωπο, τον Αντίχριστο και την εικόνα του, όλη την εικόνα και όλο το έργο του Αντιχρίστου, τότε πλέον αυτός ο αριθμός εκφράζει τον Αντίχριστο και πρέπει εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι χριστιανοί, να μην τον αποδεχτούμε και να μην τον παραλάβουμε. Όπως παραδείγματος χάρη, γνωστό, πολλοί φορείς, σύλλογοι και κόμματα έχουν κάποιο έβλημα, έχουν κάποιο σύμβολο. Όπως είχαν παλαιότεροι βασιλείς και αυτοκράτορες κάποιο οικόσημο, κάποιο έβλημα. Όπως έχουν σήμερα τα διάφορα πολιτικά κόμματα, το Πασόκ που είναι στην εξουσία, τον Ήλιο, η Νέα Δημοκρατία, τον Πυρσό, το ΚΚΕ, το Σφυροδρέπανο. Και βλέποντας ένα σφυροδρέπανο, καταλαβαίνουμε ότι αυτός είναι κομμουνιστής και ότι εκφράζει το ΚΚΕ ή το Πασόκ, τον Ήλιο, το Πασόκ κλπ. Ή όπως βλέπουμε τον Σταυρό και λέμε αυτός είναι χριστιανός ορθόδοξος. Έτσι, και όταν θα βλέπουμε το έβλημα του Αντιχρίστου πλέον στα προσωπικά μας έγγραφα, στις προσωπικές μας, στα προσωπικά μας είδη και ιδιαίτερα στο χέρι μας ή στο μέτωπο, τότε πλέον αυτό είναι το έβλημα, είναι το σύμβολο του Αντιχρίστου. Δεν είναι πλέον ένας αθώος, ένας αφηρημένος αριθμός 666, αλλά είναι ένας συγκεκριμένος και ειδωλοποιημένος αριθμός 666 και δεν μπορούμε με καμία μα καμία δύναμη να τον αποδεχτούμε. Όχι γιατί το λέω εγώ ή το λέτε κάποιοι από εσάς, αλλά γιατί το λένε οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες μας, η Αποκάλυψη και η Αγία Γραφή. Συγκεκριμένα, αναφέρει ο Άγιος Ιπόλυτος ότι η αποδοχή του αριθμού 666 σημαίνει, αυτός δηλαδή που αποδέχει τον αριθμό 666, αρνούμε τον ποιητή του ουρανού και της γης. Αρνούμε τον Ιησού Χριστό, αρνούμε τον Θεό. Αρνούμε το βάπτισμά μου, αρνούμε τον Θεό. Και συντάσσουμε με τον διάβολο και συντάσσουμε με τις ορέξεις αυτού. Λέει ο Άγιος Ιπόλυτος, εις τον λόγο του, περί Χριστού και Αντιχρίστου. Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος λέγει τα εξής σημαντικά και φοβερά πράγματα. Προσέχετε, λέει, αδερφοί μου, εις το λόγο του, αυτό το λέει στο λόγο του, περί Δευτέρας Παρουσίας και περί Αντιχρίστου, που βρίσκονται μέσα στα ασκητικά του Αγίου Εφραίμου του Σύρου. Στο βιβλίο Ασκητικά του Αγίου Εφραίμου του Σύρου. Υπάρχουν 2-3 λόγοι σχετικά με την Δευτέρα Παρουσία και τον Αντίχρηστο. Μπορείτε όσοι έχετε τα ασκητικά του Εφραίμου του Σύρου να ανατρέξετε και εκεί θα δείτε μέσα σε κάποιο σημείο του λόγου του που λέγει τα κάτωτι. Προσέχετε, αδερφοί μου, ευλογημένοι μου αδερφοί, την υπερβολή του θηρίου. Τεχνάσματα γάρ πονηρίας παρά αυτό. Εκ γαστρός άρχεται, είναι όταν της στενωθεί βρωμάτων υστερούμενος, αναγκαστεί λαβήν τη σφραγίδα εκείνου. Δηλαδή, να προσέχετε, λέει, αγαπημένοι μου αδερφοί και ευλογημένοι μου αδερφοί, το θηρίο, τον Αντίχριστο και τα όργανά του, διότι είναι παμπώνυρος, λέει, και έχει πολλά τεχνάσματα για να ξεγελάσει τον άνθρωπο και τον χριστιανό. Και από εκεί, λέει, που θα ξεκινήσει για να κατορθώσει το σφράγισμά του, θα είναι ποιο? Θα είναι η γαστέρα. Πολλοί από εσάς, αγαπητοί μου τηλεθεατές, και σε μένα προσωπικά, όταν έρχεστε στο σύλλογο, στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, και όταν με παίρνετε τηλέφωνο, με ρωτάτε και τι θα γίνει, πάτερ μου, αν δεν πάρουμε την ταυτότητα, αν δεν πάρουμε εκείνη την κάρτα, την κάρτα γενικών ασφαλίσεων, πώς θα ζήσουμε, πώς θα πάμε να αγοράσουμε κάποια πράγματα, πώς θα πάρουμε τη συνταξή μας, τι θα γίνει, θα πεθάνουμε? Να λοιπόν η απάντηση στον Άγιο Εφραίμου τον Σύρο, ότι θα αρχίσει εγκαστρός, δηλαδή από την κοιλιά. Γιατί είναι ατής, λέει, όταν στενωθεί βρωμάτων υστερούμενος, αναγκαστεί λαβήν τη σφραγίδα εκείνου. Διότι όταν, λέει, θα αρχίσει η κοιλιά να ζητάει τροφή και δεν θα υπάρχει, τι θα κάνει? Θα αντέξει ο άνθρωπος μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες, τελικά δεν θα μπορέσει να αντέξει άλλο και θα αναγκαστεί να πάει να προσκυνήσει τον Αντίχριστο τα όργανά του ή το σύστημά του και εντάξει, δώστε μου τη σφραγίδα σας για να μπορέσω πλέον κι εγώ να είμαι πολίτης του συστήματός σας και της χώρας σας και να μπορώ να απολαύσω όλα τα αγαθά. Πλην όμως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα είναι άρνηση
αρνείται τον Χριστό και συντάσσεται με τον διάβολο, όπως άρνηση ήταν και τότε που έλεγαν στους Άγιους Μάρτυρες να αρνηθούν τον Χριστό και εκείνοι δεν αρνιότανε και προτιμούσαν να μαρτυρήσουν και τους έλεγαν απλώς κουνήστε το κεφάλι σας και εμάς μας αρκεί. Ή απλώς αυτή τη στιγμή πείτε ότι αρνείστε τον Χριστό και μετά πιστεύετε ότι θέλετε. Πριν όμως ούτε το ένα μπορούσε να γίνει ούτε και το άλλο. Διότι όστις λέγει ο Κύριός μας με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων θα τον αρνηθώ και εγώ ενώπιον του Πατρός μου του εν τους ουρανείς. Και όστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου. Λοιπόν, είναι όταν αυτής λοιπόν στενωθεί βρωμάτων εις τρόμος αναγκαστεί λαβήν τη σφραγίδα εκείνου. Ούχος έτυχε, αλλά επί την δεξιά χείρα και στο μέτωπο. Όχι λέει οπουδήποτε αλλού, λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρους, αλλά στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Γιατί η να μη της λέει δύναται πίεση το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Για να μην μπορεί να κάνει κανείς το σημείο του σταυρού. Θα το βάλει στο δεξί χέρι ο αντίχριστος για να μην μπορεί να κάνει ο άνθρωπος τον σταυρό του. Να μην μπορεί να κάνει την προσευχή του. Βέβαια όπως έχω πει σε κάποια άλλη πολύ προηγούμενη εκπομπή μου ότι το δεξί χέρι και το μετώπο είναι συμβολικά, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όταν μια ερμηνεία είναι συμβολική ότι δεν είναι και κατά γράμμα. Πολλές ερμηνείες, πολλά κείμενα στην Αγία Γραφή και των Πατέρων έχουν είτε κατά γράμμα ερμηνεία, είτε κατά πνεύμα, είτε αλληγορική, είτε μεταφορική, είτε και όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, αυτό το σημείο έχει και κατά γράμμα ερμηνεία, αλλά και κατά πνεύμα. Είναι και μεταφορική, συμβολική. Όπως σας είχα πει, το δεξί χέρι συμβολίζει τα καλά έργα, έτσι όπως ο Κύριος μας θα βάλει στα δεξιά του τους δικαίους και τους καλούς ανθρώπους και στα αριστερά τους αμαρτωλούς. Λοιπόν, και το μέτωπο συμβολίζει, επειδή στο μέτωπο βρίσκεται το μυαλό του ανθρώπου, ο νους του ανθρώπου και όπως κατά τη βάφτισή μας χρειόμεθα με το Άγιο Μύρο, το οποίο συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, για να έχουμε νου Χριστού, ο διάβολος θα μας φραγίσει στο μέτωπο, όπως λένε οι αποκάλυψες, λέει η Αποκάλυψη και οι Άγιοι Πατέρες, για νου Χριστού να έχουμε νου διαβόλου, νου Αντιχρίστου. Αυτά λοιπόν λέγει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος και καταλήγει ότι όποιος αποδεχθεί το 666 δεν θα μπορεί να κάνει το σημείο του Σταυρού και τελικά θα κολλαστεί. Και θα κλείσω το σημείο αυτό με την Ιερά και Αγία Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 14 που λέγει τα εξής στο στίχο 9 και κατωτέρω ότι ήτης δεχθεί, αποδεχθεί τη σφραγίδα του θηρίου το όνομα ή τον αριθμό αυτού ή την εικόνα αυτού, αυτός λέει θα πει εκ του ίνου, εκ του ποτηρίου του ίνου του Θεού, του κεκερασμένου κράτων το ποτηρίο αυτού και θα βασανίσθεται εν πυρί και θείο εις τους αιώνας των αιώνων και ο καπνός του βασανισμού αυτών θα ανεβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή, ότι όποιος αποδεχθεί τον Αντίχριστο ή το όνομά του ή τον αριθμό του ή την εικόνα, το σύστημα του Αντιχρίστου, αυτός λέει θα τιμωρηθεί από το Θεό, από την οργή του Θεού, θα πιει από το ποτήρι που θα υπάρχει μέσα στο ποτήρι αυτό, γεμάτη η οργή του Θεού για αυτόν τον άνθρωπο και θα βασανίσεται μέσα σε πύρ και θείο εις τους αιώνας των αιώνων, δηλαδή επάπειρον, αιωνίως. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι με αυτά τα τρία παραδείγματα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι οι Άγιοι και Αγία Γραφή μας ενημερώνουν και μας καθιστούν προσεκτικούς να μην δεχτούμε, να μην αποδεχτούμε το 666, τον αριθμό αυτό, το συγκεκριμένο αριθμό αυτό 600 και ιδεολοποιημένο 666, το έβλημα του Αντιχρίστου, διότι θα χάσουμε την ψυχή μας, θα αρνηθούμε τον Κύριό μας και θα κολλαστούμε. Εδώ θα ήθελα να κάνουμε πάλι ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ολίγων λεπτών, για να έρθουμε στον επίλογο, ένα πεντάλεπτο επίλογο και αμέσως μετά στα δικά σας ερωτήματα και στις δικές σας απορίες. Σε λίγο λοιπόν, μετά από λίγα λεπτά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε το τόσο σπουδαίο και το τόσο ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δεν είναι μια παρονιχίδα, ένα μικρό και ασήμαντο θέμα, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό και σπουδαίο και αφορά άμεσα, όπως είδαμε και θα δούμε, τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε λίγο λοιπόν και πάλι μαζί σας.